Λοιπόν, να σας ξαναευχαριστήσουμε για τη σημερινή παρουσία σας εδώ, στην σημερινή και τελευταία, όπως θα ακούσετε, παρουσίαση νέων παικτών. Θα παρουσιάσουμε δύο σημαντικές μεταγραφές για τη φετινή χρονιά, τον Αλμπάιθ και τον Αμπντούν. Θα πω δύο κουβέντες εγώ στη συνέχεια, θα πει δύο κουβέντες ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Βρέτζος. Ακολούθω δύο ποδοσφαιριστές και θα υποβάλλετε ερωτήσεις αφού λέτε το μέσο το οποίο εργαζέστε είναι η συνήθις διαδικασία. Αυτό που θέλω να ξεκινήσω να πω εγώ είναι ότι θέλω να πιστεύουμε ότι κλείνει η μεταγραφική περίοδος ευχάριστα με δύο σημαντικές προσθήκες όπως είπα και προηγουμένως. Νομίζουμε ότι το ρόστερ μας πλέον είναι πλήρες, έτοιμο να ανταποκριθεί στους στόχους που έχουμε θέσει για φέτος, που είναι η συνήθις, το ελληνικό πρωτάθλημα και το κύπελο. Και φυσικά μια αξιόλογη κατά δυνατό πορεία στην Ευρώπη. Από την πλευρά μου, αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι είναι πολύ σημαντικό για την ομάδα μας, την ομάδα που εκπροσωπεί την Ελλάδα στη Champions League, να συνεχιστεί το πρωτάθλημα ομαλά, να συνεχίσουμε να παίζουμε ποδόσφαιρο, διότι αντιλαμβάνεστε ότι είναι πρωτόγνωρο, όχι μόνο για τον Ολυμπιακό, αλλά θέλω να πιστεύω για οποιαδήποτε άλλη ομάδα σε παγκόσμιο ή ευρωπαϊκό επίπεδο, να δίνει τον πρώτο επίσημο αγώνα, και αυτό είναι ένα αγώνα για τους ομίλους της Champions League. Εμείς προσωπικά, όπως γνωρίζετε και τις δύο πρώτες αγωνιστικές, διότι έτυχε στην κλήρωση να αγωνιζόμαστε με την ομάδα Α και ομάδα Β, άγνωστε σε όλους μας ποιες θα είναι, να μην μπορούμε να δώσουμε κανένα επίσημο αγώνα. Άρα, το ότι η επιθυμία μας που ήταν να αρχίσει το πρωτάθλημα δεν αφορούσε αγωνιστικά τον Ολυμπιακό. Αφορούσε στο ότι θέλουμε να γίνεται ποδόσφαιρο, να παίζεται ποδόσφαιρο, οι επενδύσεις οι οποίες γίνονται για να τους βλέπει ο κόσμος και να ευχαριστιέται, να παίζουμε ποδόσφαιρο. Και φυσικά να κατακτούμε τους στόχους μας. Στην κατεύθυνση αυτή θέλω να πιστεύουμε ότι θα λυθούν σύντομα τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί και που δεν γνωρίζουμε τις 3 από τις 16 ομάδες Super League, προκειμένου να ολοκληρωθεί ο πίνακας με τις ομάδες και να τελεστεί ένα σωστό και ποιοτικό πρωτάθλημα. Πιστεύουμε ότι η ομάδα μας θα κάνει τη διαφορά, θέλουμε να το πιστεύουν και οι φίλαθλοι μας και θα κληθούν οι προπονητές μας και οι παίκτες μας να το αποδείξουν. Σας ευχαριστούμε πολύ. Από την πλευρά μου, ο λόγος στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον κύριο Βρέτζο. Και εγώ από μέρος μου θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που είστε εδώ. Καταρχήν θα ήθελα να καλωσορίσω τους δύο νέους ποδοσφαιριστές που έχουμε μαζί μας. Είναι δύο πολύ σημαντικοί ποδοσφαιριστές, διεθνείς και οι δύο. Τον Τζαμάλ είχαμε πέρυσι την ευκαιρία να τον θαυμάσουμε κάνοντας ένα καταπληκτικό πρωτάθλημα. Και ο Παύλο είναι ένας μεγάλος ποδοσφαιριστής που έχει πάρα πολλές συμμετοχές, πάρα πολλά χρόνια και μια σταθερή παρουσία στο σημαντικότερο πρωτάθλημα του κόσμου. Και είναι τιμή και για την ομάδα μας που τους έχουμε. Όσον αφορά ως έναν απολογισμό του μεταγραφικού σχεδιασμού για αυτό το καλοκαίρι, νομίζω ότι είχαμε εκφράσει και στα μέσα της μεταγραφικής περίοδου την αισιοδοξία μας για το πώς υλοποιείται ο σχεδιασμός αυτός από την πλευρά του Ολυμπιακού. Τώρα πλέον που έχουμε ολοκληρώσει νιώθουμε αρκετά χαρούμενοι με αυτά που έχουν ολοκληρωθεί, λαμβάνοντας υπόψη τις πολλές δύσκολες συνθήκες που υπάρχουν και στην ελληνική οικονομία και στο ελληνικό ποδόσφαιρο, που όπως καταλαβαίνετε δεν βοηθάνε τον Ολυμπιακό και οποιαδήποτε άλλη ομάδα, αλλά αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός είναι η μοναδική ομάδα να κάνει τις επενδύσεις που θέλει και να προσελκύσει τους παίχτες που θέλει. Θα ήθελα να κάνω δύο σημειώσεις ότι σε σχέση με αυτά που είχαμε πει, θεωρώ ότι πέρα από το όλοι οι άνθρωποι που εμπλακήκαμε σε αυτό το στην υλοποίηση του σχεδιασμού, είμαστε ευχαριστημένοι για το τι έχει συμβεί και νιώθω ότι και ο πρόεδρος έκανε και την υπέρβαση που εξ αρχής είχε υποσχεθεί όσον αφορά την ενίσχυση της ομάδας. Τελευταίο θα ήθελα να τονίσω, παρότι εδώ μιλάμε για δύο πολύ έμπειρους ποδοσφαιριστές, ότι σημαντικό στοιχείο της μεταγραφικής ενίσχυσης του Ολυμπιακού για φέτος ήταν η απόκτηση και κάποιων νεαρών παικτών, ώστε να υπάρχει ένα πιο ισορροπημένο μείγμα στην ομάδα και να χτίσουμε τις βάσεις και για τον Ολυμπιακό τα επόμενα χρόνια, ώστε να πρωταγωνιστήσει και στην Ευρώπη. Θέλω να καλωσορίσω τους παίκτες. Πλέον νομίζω ότι επισήμως σήμερα και με τη λήξη της μεταγραφικής περίοδου
όλοι τα φώτα θα πέσουν στους πραγματικούς πρωταγωνιστές που είναι οι ποδοσφαιριστές. Είμαστε ευχαριστημένοι με τη δουλειά που γίνεται και πιστεύουμε ότι θα ανταποκριθούν στις προσδοκίες του κόσμου. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε και τον κόσμο του Ολυμπιακού που παρά τις δύσκολες συνθήκες είναι κοντά και έχει ανταποκριθεί στο κάλεσμα της ομάδας να στηρίξει την ομάδα. Και περιμένουμε και τώρα εν όψη και των αγώνων του Champions League και του Ελληνικού Πρωταθλήματος που αποτελεί το βασικό μας στόχο, να δηλώσουν παρόν όσο πιο δυνατά και όπως πάντα όπως μπορούν. Σας ευχαριστώ πολύ. Παρακαλέσω τους συναδέλφους, δημοσιογράφους, σε ερωτήσεις το όνομά τους στο μέσο με το οποίο εκπροσωπούν και στον κύριο Αμπτούν καταρχήν. Εκτός αν θέλει ο Τζαμάλ να πει δύο κουβέντες. Ναι, πιο δυνατά. Je suis très fier d'avoir signé pour l'Olympiakos. Είμαι πολύ περήφανος που έχω υπογράψει με τον Ολυμπιακό. Un très grand club en Europe. Είναι ένας πολύ μεγάλος σύλλογος στην Ευρώπη. Et je vais travailler dur pour pouvoir leur rendre la confiance qu'ils m'ont accordée. Και θα δουλέψω πάρα πολύ σκληρά για να μπορέσω να τους ανταποδώσω την εμπιστοσύνη που μου έχουν δείξει. Et que j'espère faire une bonne saison avec l'équipe et atteindre les objectifs. Και εύχομαι να κάνω μια πολύ καλή σεζόν με την ομάδα και να ανταποκριθούμε στους στόχους μας. Est-ce que tu as une condition physique et quand est-ce que tu penses que tu es prêt de jouer? Non, je suis pas encore prêt à 100%, mais ça va pas tarder. Je travaille dur tous les jours à l'entraînement. Δεν είμαι 100% έτοιμος αυτή τη στιγμή, αλλά δεν θα αργήσει αυτή η μέρα γιατί δουλεύω πάρα πολύ δυνατά στις προπονήσεις. Et que je serai prêt très bientôt. Και θα είμαι έτοιμος πολύ σύντομα. Ta façon de jouer, qu'est-ce que tu préfères faire dans le jeu, dans ta position, dans le poste. Et si c'est vrai que quand tu es allé en Angleterre, on t'a dit que tu es le petit frère de Cristiano Ronaldo, et si c'est indicatif de ta carrière. Non, on m'avait comparé à lui, mais moi le plus important c'est que l'équipe gagne, c'est ça le plus important. Mais ils ont συγκρίνει μαζί του, αλλά για μένα δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει να κερδίζει η ομάδα. Et que le plus important c'est que je fasse mon travail sur le terrain et mon rôle moi c'est de faire marquer les attaquants. Το πιο σημαντικό είναι να μπορώ να κάνω τη δουλειά μου μέσα στο γήπεδο και ο ρόλος μου είναι να σταματήσω να κόβω τους επιθετικούς. Je ferai tout pour remplir ces conditions là. Και θα κάνω αυτά που μπορώ και που πρέπει και τα πάντα για να μπορέσω να ανταποκριθώ σε αυτό που ζητάνε από μένα. Κύριε Μητσάρη, ξανά. Είναι φαν του Τζαμάλ. Και του Ρωμάνου. Να μας πει κάτι για τη θέση του λίγο πιο συγκεκριμένα μπορεί, αριστερά, δεξιά, αριστερά, 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 Non, j'ai pas de position préférée, je peux jouer à droite comme à gauche. Et παίζω εξίσου και αριστερά και δεξιά, δεν έχω κάποια προτίμηση. Et par rapport à Kevin, je le connais depuis longtemps, parce qu'on a pu jouer l'un contre l'autre en France. Και σε σχέση με την ερώτησή σου για τον Kevin Miralas, τον γνωρίζω πολλά χρόνια, έχουμε παίξει αντίπαλοι στο γαλλικό πρωτάθλημα. Et c'est plus facile de connaître des gens quand on arrive dans un nouveau club pour l'adaptation et tout ça. Και είναι πιο εύκολο να προσαρμοστείς όταν γνωρίζεις κάποιους ανθρώπους σε ένα σύλλογο. Et du moment qu'on porte le même maillot, on est tous des amis. Και από τη στιγμή που φοράμε την ίδια φανέλα, είμαστε όλοι φίλοι. Και λέει και ο Μασίλας ο Χατζηδάκης. Καταρχήν θέλει να πει πως είναι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκεται εδώ, πως είναι τιμή για αυτόν να παίξει στην καλύτερη ομάδα της Ελλάδας και πως είναι μια πρόκληση για να μπορέσει να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί και να βοηθήσει την ομάδα να εκπληρώσει τους στόχους της. Πόσο δύσκολο είναι για τον ίδιο μετά από 12 χρόνια στην ίδια ομάδα στην Κυπά να φεύγει από τη συγκεκριμένη ομάδα αλλά και από το συγκεκριμένο πρωτάθλημα και να έρχεται σε μια άκρηση για τον ίδιο χώρο να αγωνιστεί
και πόσο θα το βοηθήσει το γεγονός ότι βρίσκει ένα προπονητή που έχει συνεργαστεί μαζί, αλλά και πολλούς άλλους προσβολητές που έχουν παίξει στο Ισπανικό Πρωτάθλημα, μιλάνε την ίδια γλώσσα. Es difícil para ti, te preocupa el hecho de que estás dejando la Liga Española 12 años después y también España y vienes a jugar en un país que no conoces, en una liga muy, muy extraña para ti, muy, ¿sabes? Y sí te ayuda el hecho de que conoces el entrenador y muchos jugadores que han, han jugado en la Liga Española. Para mí es un honor y un placer venir a jugar a Grecia a un equipo histórico como el Olympiacos y bueno, un jugador como yo que ha estado tantos años en el mismo equipo pues supone un reto y una ilusión muy grande y la verdad que estoy encantado de estar aquí. Είναι πάρα πολύ, είναι απίστευτη τιμή για τον ίδιο το ότι παίζει στην καλύτερη ομάδα της Ελλάδας όπως είπε πριν και σε έναν ιστορικό σύλλογο όπως ο Ολυμπιακός και το γεγονός ότι είναι μια τόσο μεγάλη αλλαγή για εκείνον να αφήσει το Ισπανικό Πρωτάθλημα και να έρθει εδώ είναι μια πρόκληση. Επίσης είναι μια πρόκληση για ένα κίνητρο για εκείνον για να δώσει ό,τι καλύτερο μπορεί και επίσης είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα το να έρθει να παίξει σε ένα μεγάλο ιστορικό σύλλογο. Conoces que hay mucha competición en esta posición que ya están muchos jugadores como Modesto, como Feisa, como Makun y Bagasa también y va a estar muy difícil para tener una posición en el 11 inicial. Yo creo que el equipo se va a beneficiar de la competencia y este año hay muchos partidos y todo el mundo va a tener la oportunidad de ayudar y yo he venido a eso, a ayudar y a colaborar en que el equipo consiga los objetivos. Πιστεύει πως είναι καλό για την ομάδα και η ομάδα θα ωφεληθεί από το γεγονός ότι υπάρχει ανταγωνισμός, γιατί αυτό βοηθάει τους παίχτες να προσπαθήσουν περισσότερο. Και πιστεύει πως φέτος υπάρχουν πάρα πολλά παιχνίδια και σε όλους τους παίχτες θα δοθεί ευκαιρία, θα δοθούν λεπτά συμμετοχής. Αυτό που ο ίδιος θέλει είναι να του δοθεί ευκαιρία να βοηθήσει την ομάδα, γιατί γι' αυτό ήρθε εδώ, να βοηθήσει την ομάδα του. Υπάρχει άλλη ερώτηση, κύριε. Παρακαλώ και εγώ. Δεδομένου ότι είμαι δανεικός για ένα χρόνο, πώς το σκέφτομαι το μέλλον. Δηλαδή, προάσισα να είμαι εγώ να κάνει ένα μισό του καριέρα του ή θα ήταν μια καλή ευκαιρία να δείξει πάλι στην ΠΑΟ, γενικά στην Ισπανία, ότι είναι σε καλή κατάσταση. Estás aquí con un año de préstamo, tu contrato es con un año de préstamo. ¿Cómo lo ves? ¿Podrías seguir aquí para muchos años más y seguir tu carrera aquí en Grecia? ¿O es una oportunidad para ti enseñar lo que puedes hacer, lo que vales en Bilbao, en tus entrenadores aquí en la Liga Española? Bueno, yo he venido a dar lo máximo aquí y a demostrar a la gente de Olympiacos, a su afición, que es muy exigente. Que tiene un jugador con el que puede contar y que bueno, que el tiempo lo dirá, ¿no? Pero yo vivo ahora en el presente y lo que quiero es ahora demostrar lo que valgo, ¿no? Ήρθε εδώ πέρα για να δουλέψει, ήρθε εδώ για να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί και να βοηθήσει την ομάδα του και να αποδείξει αυτό που μπορεί να κάνει και να δείξει στον κόσμο του Ολυμπιακού και στον πρόεδρο του Ολυμπιακού και στους ανθρώπους που τον έφεραν εδώ και κυρίως στον κόσμο του Ολυμπιακού που είναι πάρα πολύ απαιτητικός, ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να υπολογίζει και να βασίζεται πάνω του. Από εκεί και πέρα ο χρόνος θα δείξει το πώς θα συνεχιστεί η καριέρα του. Υπάρχει άλλη ερώτηση. Σε όποιον θέλετε μπορείτε να κάνετε, σε όποιον θέλετε. Σε όποιον απευθυνθείτε. Σε όποιον απευθυνθείτε. Εμείς είμαστε περήφανοι για τους ποδοσφαιριστές που ήρθανε και ήτανε οι ποδοσφαιριστές που θέλαμε εξ αρχής να έρθουν. Άρα είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Από εκεί πέρα οποιοδήποτε καταλαβαίνει ότι αυτά που συμβαίνουν και στο ελληνικό ποδόσφαιρο δεν βοηθάνε την εικόνα του διεθνώς. Οπότε για μας το καλύτερο είναι
να ξαναπέσουν όλοι οι προβολείς στους πραγματικούς ποδοσφαιριστές που είναι οι ποδοσφαιριστές. Στους πραγματικούς πρωταγωνιστές που είναι οι ποδοσφαιριστές. Υπάρχει άλλη ερώτηση, κύριε. Ευχαριστούμε να δώσει τη φανέλα πρώτα ο κύριος Ρέτζος στον Τζαμάλ και ένα βιβλίο με την ιστορία του Ολυμπιακού. Βγάλετε πολύ και μετά θα δώσω εγώ στον... Γυρίσουμε λίγο τη φανέλα. Θα βγάλουμε και μαζί, φόμα. Ο κύριος Μόρφος και ο κύριος Βάιντ. Λίγο από εδώ, κύριε Στερίγο. Θα είναι και αυτό ένα βιβλίο με την ιστορία του Ολυμπιακού. Από εδώ λίγο κοιτάξτε. Αφήσουμε λίγο τη φανέλα κάτω. Το βιβλίο της ιστορίας του Ολυμπιακού. Λοιπόν, θα και δύο ποδοσφαιριστές μία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή χρονιά. Περιμένετε λίγο, κύριε. Περιμένετε. Μία της ένας και μία δύο τους πάμε. Μία τέσσερις και μία δύο μας, ναι. Εμείς τι να κάνουμε. Και το βιβλίο της ιστορίας, το οποίο έδωσε η διοίκηση στους δύο ποδοσφαιριστές για να γνωρίζουν όλοι όσοι έρχονται στον Ολυμπιακό ποια είναι η ομάδα στην οποία έρχονται. Ευχαριστούμε πολύ.